Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο τη παράνομη χρηματοδότηση του κυβερνώντος κόμματο στην Ισπανία έφερε στο φω η εφημερίδα El País. Αποκάλυψε σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά τη μυστικού και χειρόγραφου λογαριασμού του πρώην ταμείου του συντηρητικού Λαϊκού κόμματος Λουί Μπαρθένα. Οι λογαριασμοί δείχνουν δωρεέ από κατασκευαστικέ εταιρείε προ στελέχη του κόμματο. Με βάση αυτού του λογαριασμού, ακόμη και ο Ισπανό Πρωθυπουργό και πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματο, Μαριάνο Ραχώη, φέρεται να ελάμβανε 25.200 ευρώ ετησίω για 11 χρόνια. Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα από το 1990 έω το 2009 και στη λίστα περιλαμβάνονται ηγετικά στελέχη του κόμματο, αν και η γραμματέα των συντηρητικών, Ντολόρο Ντεκοσπεντάλ, αρνείται πω υπάρχει σκάνδαλο. Η αντιπολίτευση πιέζει τον Πρωθυπουργό Ραχώη να δώσει εξηγήσει στο Κοινοβούλιο για το πώ κατάφερε ο πρώην ταμεία του κόμματό του να διαθέτει 22 εκατομμύρια ευρώ σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, καθώ και μεγάλε αγροτικέ εκτάσει στην Αργεντινή. Το σκάνδαλο προκαλεί την αγανάκτηση των Ισπανών, οι οποίοι έχουν υποστεί και σκληρά μέτρα λιτότητα για την αντιμετώπιση τη κρίση.